Κύριε Πρόεδρε, τελικά εδώ όποιος έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι, φαίνεται, έτσι. Ο Υπουργός όταν θέλει παρεμβαίνει, έχει παρέμβει σε αυτή τη συζήτηση 50 φορές, μιλάει όση ώρα θέλει και από εκεί και ύστερα κανείς δεν μπορεί να του απαντήσει. Λοιπόν, εντάξει, να αλλάξουμε τον κανονισμό, ευχαρίστως, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ωραία, δεν λοιπόν. Το επιτρέπω κανονισμό. Δεν το ήξερα ότι έτσι γίνεται ο διάλογος εδώ. Λοιπόν, ότι είναι ανισότιμος δηλαδή. Ωραία, λοιπόν, εμείς λοιπόν θα ψηφίσουμε ναι στην Εκκλησία της Κρήτης, θα ψηφίσουμε παρόν στην ιστορία του Εργάνη ΙΚΑΕΤΑΜ, θα ψηφίσουμε ναι στο λιμενικό σώμα, στην τροπολογία δηλαδή 2029, θα ψηφίσουμε ναι στην τροπολογία 2032, πειθαρχικά, συγκρότηση ΚΙΣΠΕ, ΚΙΣΔΕ κτλ. Θα ψηφίσουμε ναι στην τροπολογία 2048, χρηματοδότηση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Θα ψηφίσουμε παρόν στην τροπολογία 2050, ΟΤΑ, κινητικότητα υπαλλήλων κτλ. Θα ψηφίσουμε ναι στην 2052, ηλικία ερευνητών και ούτω καθεξής. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει καμία. Ναι, στο κομμάτι εκείνο που ήταν δωράκι, όπως μας είπανε, επειδή αποκαθίσταται η αδικία προς τους ανάπηρους φοιτητές να μπορούν να μεταγραφούν εφόσον έχουν 67 συν αναπηρία. Αυτό είναι ένα δωράκι που μας έκανε ο Υπουργός. Θα ψηφίσουμε. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, αν θέλετε προχωρήστε. Αν θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ, αν θέλετε προχωράτε, να μην έχουμε τώρα αντιδικίες εδώ. Είπε ότι κάνατε ένα δωράκι της κυρίας συναδέλφου. Ξέρω εγώ, τι εννοεί. Επειδή μου κάνανε ένα δωράκι, γιατί έχω κι εγώ κάποια αναπηρία. Το είπατε, το είπατε. Έτσι δεν είναι, να μεταγραφώ. Το είπατε. Ευχαριστήσατε λοιπόν, τον Υπουργό για το δωράκι. Τον ευχαριστώ λοιπόν. Εντάξει. Και ακούστε να δείτε τώρα. Θα ψηφίσουμε και σε αυτό θέλω να σταθώ λιγάκι παραπάνω. Όχι. Όχι στο να γίνονται οι καθηγητές των ιδρυμάτων και των ΑΕΗ να παρατήσουν τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά τους καθήκοντα και να προσπαθούν συνεχώς να βγάλουν λεφτά, γιατί έτσι με αυτή την εκπληκτική τροπολογία όπου λέγεται ότι τους δίνεται επιτέλους κίνητρα να βγάλουν και αυτοί κανένα ευρώ παραπάνω όπως και ερευνητές. Όχι, κατηγορηματικά στην κατάργηση του πλαφών. Δηλαδή να μπορεί ένας καθηγητής να βγάλει και 5 και 10 φορές, και όχι στην απαράδεκτη ιστορία που ανέπτυξε και ο κύριος Παυλόπουλος εδώ, όπου δηλαδή ένας καθηγητής μόλις έχει διοριστεί, αλλά επειδή είναι πολύ γνωστός στην πιάτσα, έχει μεγάλο γραφείο, μπορεί εξ αρχής να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο Ίδρυμα για 3 χρόνια, αλλά να μπορεί να βγάζει όσα λεφτά θέλει και να διδάσκει το μισό χρόνο ή το 1/3 του χρόνου όπως λέει ο νόμος, διότι ενώ οι θέσεις των καθηγητών είναι πολύ συγκεκριμένες και του ΔΕΠ σήμερα στα Ιδρύματα. Να έρθουν λοιπόν όλοι αυτοί οι διάσημοι άνθρωποι της αγοράς να διδάσκουν 1/3 της ώρας και να μην μπορούν να λειτουργήσει κανένα Ίδρυμα και κανένα ερευνητικό κέντρο. Όχι στο να μπορείτε να έχετε όσα... Κάποιος έχει ανοιχτό το τηλέφωνο του και παρακαλώ να κλείσει. Δεν είναι δικό μου πάλι. Είπα κάποιος, δεν είπα σας. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, κάποιος έχει ανοιχτό τηλέφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, να συνεχίσω εγώ. Το ίδιο είναι και το πνεύμα, το νέο πνεύμα, η νέα Ελλάδα είναι και η ιστορία στο Μικρολίμωνο, δηλαδή να μην έχουν προσβάσεις οι πολίτες στο μέτωπο το παραλιακό, αλλά να υπάρχουν αυτές οι υπερκατασκευές. Νέο πνεύμα είναι επίσης το ότι μας εξήγησε ο Υπουργός την ισοτιμία στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων του ΤΥΡΙ. Μόνο που, τι να κάνω κύριε Πρόεδρε, τι να κάνετε, έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό, μόνο που
ξέχασε ο κύριος Υπουργός ότι οι ισοτιμίες για επαγγελματικά δικαιώματα δίνονται λόγω του franchise στην Ευρωπαϊκή, Ένωση, δηλαδή με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως εννοείται ότι εγώ θα έχω επαγγελματικό δικαίωμα από τη στιγμή που κάνετε αυτό στην Αμερική? Δηλαδή θα μπορώ να έχω επαγγελματικά δικαιώματα, ισοτιμούνται τα πτυχία μας ή το ανάποδο ακριβώς κάνετε? Δηλαδή τα πτυχία, σας παρακαλώ, επαγγελματικά, δεν είπα εγώ πτυχία ισοτιμείτε, όχι, λάθος. Είπα επαγγελματικά δικαιώματα. Όταν ισοτιμούμε επαγγελματικά δικαιώματα, ο Έλληνας πολίτης έχει το ίδιο δικαίωμα να πάει στην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του ισοτιμήσουν αυτό το επαγγελματικό του δικαίωμα. Γι' αυτό ισοτιμούμε και τα πτυχία τα οποία είναι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τα οποία έχουν όταν έρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστούμε τώρα πολύ, κυρία συνάδελφε. Στην Αμερική θα έχουμε και εμείς την ίδια ισοδυναμία? Ευχαριστούμε, δηλαδή, κυρία συνάδελφε. Να ασκούμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα στην Αμερική? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε. Τελείωσε ο χρόνος. Αυτό κάνατε, ανισοτιμία. Τρομακτική ανισοτιμία κάνατε. Και τέλος λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε. Ναι. Ήδη έχετε μιλήσει σε επί των άρθρων 25 λεπτά συνολικά. Πρωτολογία, δευτερολογία, τριτολογία. Τι να σας κάνω? Τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε? Εγώ τα βλέπω διότι κάνω λογαριασμό εδώ. Τρόπος. Εντάξει.